αυτό το σημείο, ας κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Green Room. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Όπου βρίσκονται τα κορίτσια του ΜΑΔ. Ακριβώς. Η Άννα Πρέλεβιτς και η Φωτεινή Κορέ. Και ας δούμε τι έχουν ετοιμάσει για μας. Καλησπέρα! Καλησπέρα από το Green Room του ελληνικού τελικού της Eurovision 2013, A Mad Show. Το πράσινο δωμάτιο ή αλλιώς το δωμάτιο που σε πολύ λίγο θα επικρατεί όλο το άγχος, όλη η ενέργεια, όλη η αδρεναλίνη του απόψινου σοου. Γιώργο και Δέσποινα, σε αυτό το σημείο να πω ότι είστε πάρα πολύ λαμπεροί. Πάρα πολύ. Αλλά και εσύ, Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να τονίσω ότι την ενδυμασία μας την έχει φροντίσει η BSB και φυσικά το υπέροχο μακιγιάζ μας και το μακιγιάζ των καλλιτεχνών μας, η Oriflame, αυτή η αγαπημένη μας σουηδική εταιρεία, η οποία στηρίζει και βοηθά και τη μετακίνηση της ελληνικής αποστολής στη Σουηδία. Και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να έρθει ένας πολύ λαμπερός καλλιτέχνης Έλληνας που τα κοριτσάκια κλαίνε να το γνωρίσουν. Ο Κώστας Ματάκης. Πέρασε στη μέση, πέρασε στη μέση. Έλα στη μέση, να σε έχουμε και οι δύο. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Μόλις τελειώσαμε το τραγούδι με τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ, το Φέρετε. Σε ρο, ζηλεύω πάρα πολύ. Και ήταν μοναδική εμπειρία, πραγματικά μοναδική εμπειρία. Πώς είναι σαν άνθρωπος? Πάρα πολύ καλό παιδί. Προλάβατε να γνωριστείτε καθόλου? Έχουμε γνωριστεί, ναι, είχαμε γνωριστεί και τότε όταν είχε έρθει, όταν είχε κερδίσει την Eurovision και είχε έρθει στην Ελλάδα. Έχουμε γνωριστεί από τότε. Πόσες στάθηκες που ερμηνεύσες ένα κομμάτι το οποίο στην ιστορία της Eurovision έχει πάρει τα περισσότερα δωδεκάρια ever? Είναι ένα σχετικά δύσκολο τραγούδι, αρκετά απαιτητικά, είναι αρκετά ψηλά ο τόνος, αλλά με πολύ καλή διάθεση, καλή ενέργεια, νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Τέλεια! Ο σκοπός ήταν να περάσει καλά ο κόσμος, να ανοίξαμε την καρδιά, να ανοίξαμε το μυαλό του κόσμου. Αυτό εισπράξαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να υποδεχθούμε και τις μέλισσες. Ναι, αγόρια, περάστε αγόρια. Από εδώ. Ελάτε, Μόλτβα. Καλώς τους. Δεν το λέω τόσο καλά όσο εσύ. Περάστε. Ελάτε. Μισό. Πώς νιώθετε, παιδιά? Υπέροχα. Δεν έχουμε νιώθει. Κάτι, ας πούμε σε λίγο. Γεια σας, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φωτεινή, μιλάμε τον Χρήστο. Θα ήθελα να μου πεις, Χρήστο, επειδή η Άννα αναρωτιότανε πώς ένιωσες που τραγούδησε ένα κομμάτι με μια γυναίκα. Για ξαναρώτα την ερώτηση, γιατί δεν το πιάσα. Μια γυναίκα δίπλα στη σκηνή μαζί σου, πώς νιώσεις με αυτό? Το έχω ξανακάνει, δεν μου φάνηκε. Σου φάνηκε κάτι απόλυτα φυσιολογικό? Ναι, τόσα χρόνια, ξέρετε, πορεία, μέλισσες, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε. Έμαθες κάτι στα σέρβικα, μάθατε γενικά κάτι στα σέρβικα. Το Μόλτβα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία μετά την Eurovision. Ναι, μάθαμε. Για πες. Μόλτβα. Ευχαριστώ. Τι σημαίνει, και το Ινέβοσκα. Ναι, ιδέες. Εντάξει. Κι άλλα. Θα κάνουμε και συνεργασία. Γενικά είναι κομματάρα αυτό. Και είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαστήκαμε με τη Μαρία για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, γιατί γενικά κάνουμε χαβαλέ. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και κάτι δισκογραφικά με τη Μαρία, που είναι μια τεράστια φωνή. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υποδεχτούμε και την Ντέμι εδώ. Όχι, δεν θα ήθελα, εμείς θα κάτσουμε εδώ λίγο. Θα ξαναμιλήσουμε σε πολύ λίγο. Ντέμι, Believe, το κορίτσι του Believe. Χορευτικά. Ναι, όταν συναντηθήκαμε, έτσι θα μπαίνω πάντα. Πώς ήταν να τραγουδάς μαζί με το Τίμα Μπίλαν on stage? Πολύ ωραία. Και ήξερα ότι έχει φανατικό κοινό στην Ελλάδα, αλλά τελικά έχει πολύ φανατικό κοινό στην Ελλάδα και ήταν πολύ όμορφα, πάρα πολύ. Ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι. Τονικά δεν ήταν δύσκολο για μένα, να πω την αλήθεια, γιατί είναι αντρικός ο τόνος, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ όμορφο κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει υπέροχο στίχο. Πολύ. Θες να μας πεις λίγο τι σημαίνει το συγκεκριμένο κομμάτι? Ουσιαστικά λέει ότι το λέει μεταφορικά και στις τρικυμίες, θα το πω έτσι τώρα, και δεν είναι ακριβής η λέξη, και στην βροχή και σε όλες τις δύσκολες συνθήκες. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Oh. Και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ. Είναι ένα μήνυμα λοιπόν, yeah, το οποίο χρειάζεται και σήμερα, πιστεύω. Πώς ήταν ο Τίμα Μπίλαν σαν άνθρωπος? Είναι σαν καλλιτέχνης είναι υπέροχος. Εγώ τον ήξερα, μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του. Συνειδητοποίησα ότι έχει και υπέροχη φωνή, τώρα που τον είδα από κοντά και από τις πρόβες ακόμη. Αλλά είναι και πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δηλαδή είναι πολύ απλό που κοιτάξει. Συνεργαζόσουν μαζί του. Αμέ, φυσικά. Τον εκτιμώ πολύ σαν καλλιτέχνη, οπότε σίγουρα. Για πες μας εσύ, Ντέμι, θα ήθελες να συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό της Eurovision? Νομίζω ότι ως μικρότερη κοπελίτσα που σκεφτόμουν και έκανα όνειρα για το μέλλον ως τραγουδίστρια υποσυνείδητα, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον το απέκλεια. Πια έχω αρχίσει και το σκέφτομαι και συνειδητοποιώ ότι είναι μεγάλη τιμή για έναν καλλιτέχνη να συμμετάσχει στην Eurovision και είναι και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Οπότε, αν γινόταν με τους δικούς μου όρους και με ένα τραγούδι που θα μου άρεσε, σίγουρα θα το έκανα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Παρέα πάντας, πάντα, τα αγαπημένα μας Pick Crackers Παπαδοπούλου, τα αλμυρά snacks για κάθε στιγμή. Φύγαμε!